Εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι φτιάνουμε ένα πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα και φτιάνουμε ομάδες δουλειάς να παρακολουθούμε το κυβερνητικό έργο, γιατί περνάνε πολλές τροπολογίες και πολλούς νόμους χαριστικούς που κρύβονται σκάνδαλα. Και τα οσμίζουμε τα σκάνδαλα αυτά και έχω συστήσει επιτροπές για να ενημερώνουμε. Η κοινωνία αγνοεί πολλά πράγματα, γιατί έτσι είναι. Η κοινωνία έχει μάθει να βλέπει τη στενή καθημερινότητα όπου φτάνει το μάτι της. Εμείς όμως πρέπει να κοιτάμε και πιο πέρα για να γλιτώσουμε τη χώρα από τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία συνεχίζονται, να το γνωρίζετε. Επομένως είναι ώρες δουλειάς. Στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα θα έχει πρόγραμμα, ένα κόμμα θα έχει σχέδιο και θα έχουμε σχέδιο λεπτομερές για όλους και για τις συντάξεις χειρίας τι θα γίνονται και για τα συντάξεις των αναπήρων τι θα γίνεται και για τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να μπουν στις συντάξεις. Δεν πρέπει να μπουν εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή ένας που έχει 4 σπίτια και εισπράττει νίκια, εφόσον τα εισπράττει βέβαια αυτά τα νίκια, γιατί πολλά σπίτια τώρα είναι και άδεια, να παίρνει και το 1800, αυτός είναι σωστό? Σε όλα τα κράτη έχουν βάλει εισοδηματικά κριτήρια και μανιωδώς αντιστέκονται, δεν θέλουν εισοδηματικά κριτήρια και λένε μα δώσαν εισφορές. Επανέρχομαι δεύτερη φορά στη σημερινή ομιλία για το θέμα δώσαν οι εισφορές. Τις εισφορές τις σέβομαι, αλλά λειτουργήσαν και σε ένα πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο που άλλος μπορούσε και είχε 2 και 3 και 4 δουλειές και άλλος περίμενε απ' έξω. Πότε θα δικαιωθεί αυτός? Αυτός περίμενε. Και λυπούμε που βλέπω κόμματα όπως το ΚΚΕ που υποτίθεται ότι είναι του εργάτη, κόμματα του φτωχού, και λένε ότι η Ένωση Κεντρών πάει να κόψει, λέει, συντάξεις. Δηλαδή αν κόψω σύνταξη από αυτόν που έχει 6.000 νίκια. Στενοχωριέται το ΚΚΕ. Στενοχωριόνται στο ΚΚΕ. Έχουν πένθος όταν κόβουμε από τους πλούσιους συντάξεις. Είναι αδιανόητα πράγματα. Δεν τα αντιλαμβάνομαι. Και γι' αυτό κατάντησαν ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή να έχουν τις ίδιες απόψεις. Ένα βρυσίδι άνευ προηγουμένου εναντίον των ξένων, ένα βρυσίδι ότι οι ξένοι ήρθαν να μας πάρουν τον ορυκτό πλούτο, οι ξένοι ήρθαν να μας πάρουν τα πάντα και εμείς είμαστε οι Έλληνες, ο λαός, ο περιούσιος, τον οποίον έβαλαν στο στόχο και στο στόχαστρο όλοι οι ξένοι. Αυτά είναι ωραία σαν δικαιολογίες. Αλλά ποιος πτώχευσε τη χώρα? Τη χώρα την πτώχευσαν συγκεκριμένοι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι υπό την κυρία Γεννηματά. Υπό την κυρία Γεννηματά είναι τα Λείψανα ή της Ακροπόλεως. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί πήγαν οι βολεμένοι για να σώσουν τα προνόμια τους. Λοιπόν, δεν θα μπορούν να είναι ήσυχοι όσο μεγαλώνει η Ένωση Κεντρών. Και η Ένωση Κεντρών θα μεγαλώσει πολύ περισσότερο.